Τον δικαστικό λειτουργό τον θέλουμε ψυχρό και αμερόληπτο πάνω στην έδρα. Διαφορετικά ο δρόμος προς τον δικαστικό λαϊκισμό, σε αποφάσεις δηλαδή που χαϊδεύουν την κοινή γνώμη, είναι ορθάνικτος και εξαιρετικά ολισθηρός για το κύρος της δικαιοσύνης και τη λειτουργία του πολιτεύματος. Με κάθε σεβασμό θεωρώ ότι δεν ήταν πολιτική παρέμβαση του υφυπουργού παρά τον πρωθυπουργό, του κυρίου Σκέρτσου. Επρόκειτο για μια προσωπική τοποθέτηση για ένα ζήτημα αιχμής που απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Από το λεκτικό αλλά και από το ύφος της ανάρτησης του κυρίου Σκέρτσου είναι σαφέστατο ότι δεν προκύπτει οποιαδήποτε βούληση να υπάρξει επιρροή στην άσκηση της, στην έκδοση της απόφασης. Εξάλλου, δεν πρόκειται για μια υπόθεση η οποία έχει πολιτικό ενδιαφέρον. Είναι κυρίως κοινωνικό το ζήτημα και βεβαίως είναι βαθύτατα νομικό και ηθικό. Ακριβώς αυτό, κύριε Γεραπετρίτη. Δηλαδή, αυτό λένε πολλοί και συναδελφοί σας με τους οποίους μίλησα σήμερα. Δηλαδή, ήταν μια μη πολιτική δίκη. Όμως η ανάρτηση αυτή, πράγματι, να συμφωνήσω μαζί σας ότι δεν ήθελε να δώσει πολιτικό χρώμα, έδωσε όμως μια διάσταση πολιτική. Με κάθε σεβασμό θα μου επιτρέψετε να πω επί της αρχής καταρχάς ότι όποιος γνωρίζει τον κύριο Σκέρτσο αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο πάρα πολύ υψηλού ήθους και ευπρέπειας. Θα ήταν απολύτως αδύνατο και εκτός της δικής μας αντίληψης να έκανε οποιαδήποτε τοποθέτηση με σκοπό να επηρεάσει τη δικαστική κρίση. Εκείνο που θέλω πάντως να πω, αν θέλετε να προχωρήσουμε λιγάκι και στην ουσία του ζητήματος, είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τη νομική επιστήμη προαιώνια. Δηλαδή, κατά πόσον ο δικαστής θα πρέπει να είναι ένας εντελώς ακέραιος στεγνός τεχνοκράτης, ένας άνθρωπος ο οποίος θα εφαρμόζει τη νομική επιστήμη σε ένα επίπεδο απολύτως καθαρό, χωρίς προσμίξεις κοινωνιολογικές, ανθρωπολογικές, ψυχολογικές, οικονομικές, ή εάν θα πρέπει ο δικαστής να βρίσκεται δίπλα στο κοινό αίσθημα, να αφουγκράζεται, να έχει συναισθήματα στην έδρα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ λεπτό και δύσκολο. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η δίκη αυτή έχει μια πολύ ιδιαίτερη κοινωνική φόρτιση. Είναι μια δίκη η οποία απασχολεί το Πανελλήνιο. Είναι ευκαιρία να συζητήσουμε, αλλά θα έλεγα να το αφήσουμε για έναν πιο ουδέτερο χρόνο. Πώς φανταζόμαστε τεχνικά τον δικαστή, εάν θέλουμε τον δικαστή ο οποίος θα ίσταται πέραν των οποιονδήποτε κοινωνικών δεδομένων που περιβάλλουν μια υπόθεση, αν τον θέλουμε να είναι μόνο κοντά στα νομικά ή αν τον θέλουμε να αφουγκράζεται και την κοινωνία. Εσείς έχετε, κύριε Γεραπετρίτη, την ικανότητα ως καλός νομικός να ισορροπείτε σε τεντωμένο σκηνή. Θα ήθελα λοιπόν ένα σχόλιο σας, αν μπορείτε, πάνω σε αυτό το τεχνικό ζήτημα. Η δικιά μου προσωπική άποψη, και είναι κάτι το οποίο δεν είναι καινοφανές, είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουν οι φοιτητές μου, διότι για περισσότερο από 20 χρόνια είναι περίπου εκεί που βρίσκομαι στη διδασκαλία μου, είναι ότι ο δικαστής θα πρέπει να εφαρμόζει το δίκαιο με έναν θετικιστικό τρόπο, δηλαδή θα πρέπει να είναι αυστηρός με τα νομικά. Όλοι ξέρετε, οι άνθρωποι και οι δικαστές έχουν πάντοτε τις προδιαθέσεις και τις προεπιλογές τους. Όλοι έχουμε τα βιώματά μας, έχουμε μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι αποστεωμένο. Από την άλλη πλευρά, όταν καλείσαι να απονείμεις δικαιοσύνη, θα πρέπει κατά το δυνατόν να μένεις πιο κοντά στο γράμμα και το πνεύμα του νόμου, να αποστασιοποιείσαι συναισθηματικά, να αφήνεις τις ψυχολογικές προεπιλογές σου και να κρίνεις με βάση το υφιστάμενο δίκαιο. Ακόμη και αν πρόκειται για υποθέσεις οι οποίες έχουν μια πάρα πολύ έντονη κοινωνική σημειολογία, το δίκαιο θα πρέπει να εφαρμόζεται με έναν τρόπο εξαιρετικά αυστηρό. Οι δικαστές, οι Έλληνες δικαστές, διακρίνονται για το επίπεδο της ακεραιότητάς τους, της ευθυκρισίας τους. Νομίζω εφαρμόζουν πάντοτε το δίκαιο με έναν τρόπο ο οποίος δεν επιδέχεται καμίας αμφισημίας ή μομφής. Αισθάνομαι ότι και στην περίπτωση αυτή θα αποδοθεί η δικαιοσύνη, έτσι ώστε και η κοινωνία να βρεθεί σε μια κατάσταση στην οποία να μην έχουμε εντάσεις και από την άλλη πλευρά να αποκατασταθεί και το αίσθημα δικαίου που περιβάλλει πάντοτε τους κανόνες. Κύριε Γεραπετρίτη, πέρα από αυτό το σημείο όμως, είχαμε μέχρι και το αίτημα των δικηγόρων, του δικηγορικού συλλόγου, να ελεγχθεί πειθαρχικά η εισαγγελέας. Εκεί πώς το βλέπετε, πώς τοποθετήσετε, γιατί όπως είπατε, πραγματικά είναι μια κουβέντα που και εμείς εδώ την κάναμε και την κάναμε πολλή ώρα για το πώς θέλουμε τους δικαστές, αλλά από εκεί μέχρι το κομμάτι του πειθαρχικού ελέγχου υπάρχει μια απόσταση. Κυρία Λιβαδάρη, νομίζω το θέτετε σωστά. Είναι μια κουβέντα η οποία υπερβαίνει και την συγκεκριμένη εκκρεμούσα υπόθεση και υπερβαίνει γενικά την οποιαδήποτε συγκυρία. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να τηρούμε πάντοτε το μέτρο, ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες όπου φαίνεται λίγο να ξεφεύγουμε από τη μοντελοποίηση που έχει τεθεί, δηλαδή από τη φόρμα
τη συμβατική ενός δικαστή ή ενός δικαστηρίου. Θα πρέπει να τηρούμε το μέτρο. Από όλες τις πλευρές νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει καταλλαγή και από την πλευρά της εισαγγελέως και από την πλευρά του δικηγορικού συλλόγου, έτσι ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η διαδικασία. Αναμένεται η έκδοση της απόφασης. Η αίσθησή μου είναι ότι δεν υπήρξε καμία πρόθεση να αποδοθεί μομφή στους δικηγόρους. Οι δικηγόροι είναι συλλειτουργοί της δικαιοσύνης, μάλιστα, απολάβουν πολύ ιδιαίτερου καθεστώτος. Καλό είναι να δούμε τα πράγματα με μια απόλυτη ψυχραιμία, με σύνεση, με καταλλαγή, με μάλιστα μέτρο και να αναμένουμε την έκδοση της απόφασης και την απονομή της δικαιοσύνης.